Ο κύριος Τσίπρας, αφού με πέρασε γενναίες 14, κάτι αρκετά συνηθισμένο, και με κατηγόρησε ότι ευθύνομαι για όλα τα στραβά και τα δεινά σε σχέση με την πανδημία, έκανε μία πρόταση. Μόνο. Και αφορά την υποχρεωτικότητα του τεστ στις εκκλησίες. Εγώ θα αντιτείνω το εξής. Αν κατάλαβα, δεν είναι υποχρεωτικό το τεστ, είναι υποχρεωτικότητα του πιστοποιητικού για να μπορείς να πεις στις εκκλησίες. Του πιστοποιητικού, εντάξει. Το πιστοποιητικό. Ναι, αυτό. Λοιπόν, αυτό. Εδώ πέρα υπάρχει το εξής ζήτημα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι εκκλησίες είναι ανοιχτοί χώροι λατρείας. Ίσως ο κ. Τσίπρας δεν έχει αισθανθεί ποτέ την ανάγκη να μπει σε μια εκκλησία να ανάψει ένα κερί. Δεν υπάρχει κάποιος στην πόρτα να τον ελέγξει, αν θέλει να το κάνει. Αλλά το ζήτημά μας εδώ πέρα δεν είναι οι εκκλησίες μόνο. Είναι η πολιτικοποίηση του ζητήματος της πανδημίας και ένα ταυτωτικό παιχνίδι προσάγρα ψήφων, το οποίο δυστυχώς η αντιπολίτευση εξακολουθεί και το κάνει σήμερα. Ο λόγος για τον οποίο. Ο δεν υπάρχει τρόπος εφαρμογής του δηλαδή. Είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Πολύ πιο δύσκολο από ότι είναι σίγουρα σε ένα κατάστημα. Όχι, στο ελληνικό εμπόριο. Στο ελληνικό εμπόριο υπάρχει ένας υπεύθυνος που έχει το μαγαζί. Δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος. Στην εκκλησία δεν υπάρχει υπεύθυνος. Είναι ένας ανοιχτός χώρος λατρείας και, εν πάση περιπτώσει, η πίστη, η έκφραση των θρησκευτικών πεποιθήσεών μας. Είναι μια πράξη η οποία έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Νέα παρέμβαση, παρένεση της Ιεράς Συνόδου προς τους πιστούς αλλά και τους ιερείς να εμβολιαστούν. Πρόκειται για μια εγκύκλιο η οποία εστάλει μετά την επικοινωνία του γραφείου του Πρωθυπουργού με την Αρχιεπισκοπή. Αυστηρό ήταν ωστόσο το τελεσίγραφο προς τους ανεμβολίαστους ιερείς από τους Μητροπολίτες Μυτιλίνης και Δωδώνης. Παίρνει πάνω της το θέμα των ανεμβολίαστων πιστών και κληρικών η Εκκλησία και μετά από συνεννόηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, εκδόθηκε νέα εγκύκλιος από την Ιερά Σύνοδο που προτρέπει όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο είτε να εμβολιαστούν είτε να υποβάλλονται 2 φορές την εβδομάδα.